σου μπαμπά. Καλώς την κοπελιά μου, καλώς το καμάρι μου. Γεια σου Μάνο, σχόλασες νωρίς σήμερα ? Ναι, δεν ήρθε ο γυμναστής. Γράμμα από τη γιαγιά τη Χρυσή, από την Κρήτη. Από τη γιαγιούλα είναι γράφει, έχω αγωνία. Δώσ' μου το, α. Μια στιγμή να τα ανοίξω. Ήντα γράφει. Κοπελάκια μου, ήντα κάνετε. Ελπίζω ο καλός Θεός να σας έχει καλά. Κι εγώ καλά είμαι. Στο χωριό γίνεται τσικακομήρας. Εκλείσανε το μεταξωτριχάκι στη φυλακή. Χρωστεί λέει πολλά λεφτά στο ΙΚΑ, ΙΚΑ. Χρωστεί λεφτά και σε πολλούς χωριανούς. Μάθετε δά και για την ασημούλα τη σκυλομούρα. Την τζάκωσε ο αδερφός της ο Μάρκος με έναν αγαπητικό και τσίκαμενε τη μούριτζη παζάρι. Οφ, πράγματα που γίνονται στο χωριό. Αθήνα και πάλι Αθήνα. Πες το ψώματα. Βαγγέλη, ήλα, μ' ακούς. Με ρόπης είσαι, ή τα κάνεις αδερφούλα μου. Καλά με αδερφούλη μου, εσύ. Καλά κι εγώ, η μάνα μας καλά είναι. Καλά είναι κι αυτή. Άκου Βαγγέλη μου, πρέπει να έρθω στην Αθήνα για μερικές μέρες. Να κάνεις σύντομο, ρε αδερφή. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω από το τηλέφωνο. Την Πέμπτη οπωσδήποτε πρέπει να είμαι στην Αθήνα. Την Πέμπτη που έρχεται. Ναι, την Πέμπτη που έρχεται. Όφου κακομοίρα με ρόπη, την Πέμπτη θα λείπω από την Αθήνα. Με στέλνει η υπηρεσία μου για μια εβδομάδα στην Κόρινθο. Δεν μπορείς να αναβάλεις για μια εβδομάδα το ταξίδι. Αποκλείεται, αποκλείεται. Πρέπει να έρθω τούτη είναι την Πέμπτη. Αφού είναι τσά, έλα, έλα και θα το κανονίσω. Σε παρακαλώ, μωρή Μανώλη, Σε παρακαλώ. Τι είναι η ανάγκη, Βαγγέλη μου, να με παρακαλείς, Αφού θα λείπεις από την Αθήνα, εγώ θα πάω να πάρω την αδερφή σου από το λιμάνι. Α, να σε καλά, Μανώλη μου, να σε καλά. Είσαι πραγματικός φίλος. Θέλω όμως και κάπου αλλού τη βοήθειά σου. Ό,τι θες, ό,τι θες, λέγει. Μέχρι να έρθω από την Κόρινθο, γίνεται να μείνει η Μερόπη σπίτι σου. Άμα μείνει μοναχή της στο δικό μου, θα σκάσει. Και το ρωτάς, να έρθει να μείνει. Σαν να είναι δικιά μου αδερφή. Χίλια ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ο Μανώλης και τα κοπέλια του είναι πολύ χαρούμενοι. Γιάντα, μα για την παρέα που θα έχουνε. Την παρέα Τσιμερόπης. Δεν είναι μικρό πράμα να δεις ένα συγχωριανό σου μετά από πολύ καιρό και να κουβεντιάζεις μαζί του τα νέα του χωριού σου. Δεν κατές με ρόπι μου, ήντα μεγάλη χαρά έχω που βρίχνεσαι κοντά μας. Μακάρι να μπόρζουνε κι εγώ να πω το ίδιο. Σε καταλαβαίνω. Έμπαε στην Αθήνα, νιώθεις σαν τη μύγα μες στο γάλα. Έτσι άνιωθα κι εγώ όταν πρωτόρθα με τα κοπέλια. Κοίτα νέα στο χωριό Δεσποινής με ρόπι. Μα είτε ρωτάς Χρύσα, δεν μας τα γράφει η γιαγιά στο γράμμα. Α, ναι. Μα ετσάκωσανε λέει την ασημούλα τη σκυλομούρα με αγαπητικό
ο αδερφός της ο Μάρκος και τσίκαμενε τη Μούρτζη αγνώριστη. Ναι. Εγίνηκενε η Ασημούλα ρεζίλη στο χωριό. Μα δεν με νοιάζουν εμένα τα ξένα ρεζιλίκια, μα με νοιάζουν τα δικά μου. Μα για τα κλαις, Δεσποινής Μερόπη, πράγμα σοβαρό σου συμβαίνει. Μόνο σοβαρό, κοπελιά μου, πάρα πολύ σοβαρό. Δε μ' αρέσει, Μερόπη μου, να ανακατώνομαι σε ξένες υποθέσεις, μα αν είναι να ξαλαφρώσεις, μίλησέ μας για το πρόβλημά σου. Καλέ μου κύριε Μανώλη, δεν μπορώ να μιλήσω μπροστά στα κοπέλια. Το θέμα είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Ήντα πράμα. Μερόπη, εδώ που είμαστονε, αμοναχή μας σε τούτο ναι το δωμάτιο, σ' ακούω. Κύριε Μανώλη, δεν μπορώ να βρω λόγια να σου πω ήντα μου συμβαίνει. Δεν μπορώ. Δεν καταλαβαίνω. Τόσο να σοβαρώνε. Σε παρακαλώ, μίλησέ μου. Είσαι αδερφή του καλύτερου μου φίλου, σαν να είσαι δικιά μου αδερφή. Θέλω να σου μιλήσω, μα δεν μπορώ. Μερόπη, τούτο να που σ' απασχολεί είναι θέμα υγείας. Όχι, δεν είναι θέμα υγείας. Κάτι τι είναι κι αυτό, δόξα τω Θεώ. Ή μάλλον, ναι, είναι θέμα υγείας. Εδώ με μπέρδεξες. Είναι ή δεν είναι θέμα υγείας. Και είναι και δεν είναι. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Δεν μπορώ. Μερόπη, μπερδεμένα μου τα λες. Κύριε Μανώλη, είμαι έγκυος. Ήντα πράμα. Μια στιγμή, ξαναπες μου το. Ήντα σε λέει. Έγκυος. Χωρίς να είσαι παντρεμένη. Το όφου. Μην το λες εσύ, κύριε Μανώλη. Εγώ πρέπει να το λέω. Που σε λιγάκι καιρό θα λείπει η κεφαλή μου από τη θέση G. Μα ήντα λες, γιάντα θα λείπει η κεφαλή σου από τη θέση G. Γιατί θα μου την κόψει ο αδερφός μου ο Βαγγέλης. Τούτο να πολύ το φοβούμε. Μα πες μου, πώς εγίνηκενε. Απλά εγίνηκενε. Το σπερματοζωάριο εσυνάντησενε το οάριο. Ποιο εσυνάντησενε, ποιο? Ο Μπίπι το χάμαρι τον εκατές. Το Μπίπι το χάμαρι του μοιάζει με μουσκάρι, ναι, κατέωτον. Το δικό του σπερματοζωάριο εσυνάντησενε το δικό μου οάριο. Δε σε καταλαβαίνω. Ήντα ο Ζάνε τούτανά και πού εσυναντηθήκανε. Λοιπόν, κύριε Μανώλη, άκου. Είχα δεσμό με το Μπίπι το χάμαρι. Μου τάσενε πως θα με παντρευτεί. Έκατσα και με κουτούποσενε. Τι ύστερα κύριε Μανώλη, εγίνηκε
Λαγό σου! Έτσα πες μου τα μπρε Μερόπη, καθαρά. Μόνο μου λες για οζά που εσυναντηθήκανε και μπουντάλες. Τι λέκαμε, ναι, λέει. Είσαι έγκυος. Αν θα σε σκοτώσω, μπορεί παλιό ρουφιάνα. Βοήθεια! Βοήθεια! Βαγγέλη, σώσον ελέησον. Μην σε κάνεις κακό. Άφησέ την. Με ποιο μωρί έμεινες έγκυος. Λέγε. Άφησέ την, μη την πνίξεις και θα σου πω εγώ. Σ' αφήνω προσωρινά. Μανώλη, λέγε. Έμεινε ναι, έγκυος με τον Μπίπι το χάμαρι. Με ποιο? Με ποιο? Το Μπίπι το χάμαρι. Εδώ όμως θα σε ξαναπιάσω. Βοήθεια! Με τον Μπίπι το χάμαρι, μωρί, βρήκες να πας να κάνεις όργια. Το Μπίπι το χάμαρι που έχει κάνει στην οικογένειά μας τόσο μεγάλα κακά. Βρίχομαι! Μπαμπά, να πάρω τηλέφωνο την αστυνομία. Όχι, μην ανακατέψουμε την αστυνομία. Θα ξεφτυλιστούμε σ' όλη τη γειτονιά. Ξεχνάς, μωρί, πόσες προβατίνες μας έκλεψε και πόσα μωρογούρουνε ο Μπίπις ο χάμαρις. Τούτο να θέλω κι εγώ, μωρί, να κρουφτείς, να πας στα κομμάτια! Ξεχνάς, μωρί, που μας έκλεψανε και 35 τσουβάλια ελιές! Βαγγέλη, άφησέ την! Μη θυμηθείς αδά, ούλες τις κλέψες του Πίπη του Χάμαρη! Του Πίπη του Χάμαρη, του Πίπη του Χάμαρη, σώπα κι εσύ! Μόρεσε, μπουντάλιακες! Αφήσε τον πατέρα μας! Αφήσε κακούρια τον πατέρα μας! Βαγγέλη! Βαγγέλη, λογικέψου! Μην ξαναπείς το όνομα του Πίπη του Χάμαρη, γιατί θα σε... Εσύ το λέω συνέχεια! Δεν το λέω εγώ! Ή τα κατάλαβες, πράμα. Μα να μου το κάνει εμένα τούτο, να, εμένα. Γιάντα, ποιος είσαι εσύ, ε. Οι κακοτυχές χτυπούνε όποιο βρίχνουνε μπροστά τονε. Δεν διαλέγουνε, δεν έπρεπε να τη δείρεις. Μωρέ, να το σκοτώσω έπρεπε, ναι. Να την εγδάρω ζωντανή, τη ρουφιάνα. Ας την στην αποθήκη κλεισμένη, 10 μέρες χωρίς φαΐ, χωρίς νερό. Όχι, Βαγγέλη, εκιά δεν συμφωνώ. Πολλές είναι 10 μέρες, ε. Θα τσικάμω 8. Μωρέ, δε με νοιάζει, ατζικάμεις κι 28. Δικιά σου είναι η αδερφή. Μα η αποθήκη είναι δικιά μου. Κι άμα πάθει πράγμα μέσα στη δικιά μου αποθήκη, εγώ θα βρω μεγάλο μπελά. Μπαμπά, η Δεσποινής Μερόπη το σκάσε από το παραθύρι. Το σκάσε, ναι. Είδα πράγμα, άντε δά. Σ' ολόκληρη την Αθήνα γυρευγέτηνε. Η άτιμη ρεζιλεμένη. Ποιες πιανείς έμοιασενε, μωρέ, πιανείς έμοιασενε. Η μάνα μου είναι τίμια γυναίκα. Το ίδιο και οι θιάδες μου. Άντε να πάμε ναι, να τη γυρέψαμε ναι, προτού να είναι αργά κι ύστερα βρίχνεις ποιας έμοιασενε. Κοπελάκια, εσείς πηγαίνετε από τούτονε το δρόμο. Εμείς, Μαγγέλη, από τούτονε. Κοπελάκια, πράμα, ε! Πράμα, μπαμπά! Εγίνε και να άφαντη! Άνοιξε η γη και την κατάπιανε. Θα ειδοποιήσω την αστυνομία. Άφησε την αστυνομία ήσυχη. Δεν χρειάζεται να ραζιλευτείτε και στους αστυνομικούς. Ε, και τσά θα κάτσω, με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν σου είπα να κάτσεις με σταυρωμένα τα χέρια. Άντε να πιούμε στο σπίτι έναν καφέ, να σκεφτείς κι εσύ πιο ήρεμα. Άντε! Εντάξει, εντάξει, Μαρόλη μου, δεν θα πάω στην αστυνομία. Θα πάω να βρω ένα detective. Ήταν να σου πω, Βαγγέλη μου.
Ξάσου! Ε, τι ρουφιάνα ρε, φωτιές που μ' άναψε, ναι, ρε. Φεύγω, 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 φεύγω. Χρύσα! Χρύσα! Μάνο! Ωι, Δεσποινής Μερόπη! Δεσποινής Μερόπη, επαεκρύβεσαι! Κοπελάκια μου! Κοπελάκια μου! Λυπηθείτε με! Να σε λυπηθούμε, ναι, Δεσποινής Μερόπη! Μα με ποιο τρόπο! Πρέπει να με βοηθήσετε να κάνω έκτρωση! Έκτρωση! Ήταν τούτο να! Άμορε, Μάνο! Πράγμα δεκατές! Θέλει να σκοτώσει το μωρό! Πώς θα το σκοτώσει, με πιστόλι! Λοιπόν, αφήσετε τσιφλιαρίες! Μπορείτε να μου βρείτε 400 ευρώ και να μην μαρτυρήσετε σε κανένα που χώνομαι! Μάνο, η θέση μας είναι πολύ λεπτή. Μα είναι σωστό, Χρύσα, να την αφήσουμε να σκοτώσει το μωρό. Καθόλου σωστό δεν είναι. Μα αν δεν το κάνει, θα τη σκοτώσει αυτή ο αδερφός της. Κατάλαβα. Κάποιος πρέπει να θυσιαστεί για να σωθεί ο άλλος. Στο κουμπαρά μου έχω ίσα ίσα 400 ευρώ. Θα της τα πάω. Σε ευχαριστώ, κοπελιά μου, σε ευχαριστώ. Με τούτα νέτα λεφτά μου γλίτωσες την κεφαλή μου. Δεσποινής Μερόπη, δεν μ' αρέσει αυτό που θα κάνεις, μα είμαι υποχρεωμένη να σε βοηθήσω. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη χειρονομία σου. Ο Θεός να συγχωρέσει και εμένα και σένα. Κοπελιά μου, να σου δώσω και μια συμβουλή. Μην εμπιστεύεσαι ποτέ σου τσι άντρες. Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν ετήρης. Ήταν να πείτε, συντέκνη μου, πράμα. Άλλοι ξοδεύουνε περιουσίες για να αποκτήσουνε ένα κοπέλι. Κι άλλοι ελαφρά τη καρδία, τούτονα το δώρο του Θεού, το πετούνε στο καλάθι των αχρήστων. Μα καθένας είναι υπεύθυνος για τα έργα του και ό,τι κάνει το βρίχνει μπροστά του. Η Μερόπιτο λοιπόν κάνει την έκτρωση, η Χρύσα και ο Μάνος λένε τα συμβάντα στον πατέρα τονε και την άλλη μέρα... Σάνε, με τα κοπέλια. Μα δεν μου σύστησες το σύντεκνο που σε συνοδεύει. Ο κύριος Μανώλη μου είναι Ρουμάνος. Δέχτηκε να παντρευτεί τη Μερόπη. Να παντρευτεί τη Μερόπη. Έτσι ξαφνικά. Ναι, δεν τον ενοχλεί καθόλου που η Μερόπη έχει στην κοιλιά της ένα μωρό. Μα κανένα δεν θα ενοχλούσε αν έπαιρνε 10.000 ευρώ. Μια στιγμή, Βαγγέλη μου, για να καταλάβω. Έδωκες του Ρουμάνο 10.000 ευρώ για να παντρευτεί τη Μερόπη. Και να δικαιολογηθεί και η εγκυμοσύνη. Και τα λεφτά του τάχεις μετρημένα.
Τα έχει πάρει ο Ρουμάνος. Μα θα ερχόμουν εγώ εδώ πέρα αν δεν έπαιρνα τα λεφτά. Προκειμένου Μανώλη μου να φτάξουμε στην έκτρωση, χαλάλι του Ρουμάνου τα λεφτά. Θα γνωρίσω και ένα ανιψάκι. Αχ, μωρέ Βαγγέλη, για να τα βιάζεσαι. Ή τα εννοείς, Μανώλη. Σου είπα στο τηλέφωνο πως ευρέθηκε η Μερόπη. Μα δε σου είπα το άλλο. Ποιο άλλο? Να, πως έκαμενε και την έκτρωση. Ή τα πράγμα. Και δεν θα γνωρίσω ανιψάκι. Όλα τι μη θα σε σκοτώσω. Κάτσε, μωρέ Βαγγέλη. Ήθελες να τη σκοτώσεις πριν επειδή ήταν έγκυος. Εδώ θες πάλι να τη σκοτώσεις επειδή δεν είναι. Άρα θα τη σκοτώσω ρε, θα την πνίξω. Βαγγέλη, έλα στα σύγκαλά σου. Σίγουρα η έκτρωση δεν είναι καλό πράγμα. Και η θρησκεία το λέει. Μα αφού την έκαμενε, τούτο να δεν αλλάζει. Και τσα γλιτώνεται και το ρεζιλίκι στο χωριό και έτσι 10.000 ευρώ. Α, ναι. Τούτο να δεν το σκέφτηκα. Φίλε Ρουμάνε, λυπούμε, αλλά... Άντε, σύντεκνε Ρουμάνε, για ηρεώ πίσω τα λεφτά. Θα το ήθελα, αλλά τα 10.000 ευρώ τα άστειλα στη μάνα μου στη Ρουμανία. Με τόσα λεφτά στην πατρίδα μου χτίζω ένα σπίτι. Κακομοίρη Βαγγέλη, μαθαρό πως δεν έχασες μόνο τα νιψάκι. Έχασες και τα ευρώ. Όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Σ' αφήνω προσωρινά. Μανώλη, λέγε. Άρχισε να λέει με την πίξη, θα σου πω εγώ. Γράφεις, γράφεις. Σ' αφήνω. Σ' αφήνω προσωρινά. Μανώλη, λέγε. Βρήκες να πας να κάνεις όργια, λοιπόν πάμε. Με το μπίπι μωρέ, το χάμαρι βρήκες. Συγγράψεις, Ναι. Με το μπίπι το χάμαρι μωρή. Το μπίπι το χάμαρι πήγες να βγάλεις, βρήκες να κάνεις όργια. Που είχε κάνει τόσα κακά στην οικογένειά μας. Τρεις φορές δηλαδή. Α, όχι, μία φορά. Με το που είναι το χάμαρι μωρή, έπρεπε να πάρουμε κακά. Δεν το λέω διφορές, εντάξει. Με το που είναι το χάμαρι που είσαι κάνει. Κάμε στην οικογένειά μας τόσο μεγάλα κακά, λοιπόν. Κοίταζε, Χρύσα, μην φύγουμε. Με το πίπι το χάμαρι μωρή, βρήκες να πας να κάνεις όργια. Το πίπι το χάμαρι που είσαι κάνει στην οικογένειά μας τόσο μεγάλα κακά. Εντάξει, εντάξει.